ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Καλό μεσημέρι φίλοι μας. Ραδιοπαραμυθία στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Είμαστε εδώ σήμερα και θα συνομιλήσουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Μητράκα. Ο Μητράκας είναι ένας μεγάλος ζωγράφος, είναι αγιογράφος, έχει κάνει πάρα πολλά έργα και πολλοί από εμάς τον γνωρίζουμε από το μεγάλο έργο του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πλέον με την εμπειρία των χρόνων, των πολλών ετών, μας μιλά όχι μόνο για το έργο του, αλλά για το ξεκίνημά του, την συνέχεια, την εξέλιξη, πώς μίλησε με ανθρώπους που τον ωφέλησαν πολύ στη ζωή του, όπως τον Νικηφόρο Βρετάκο και άλλους, και το θεωρούμε τιμή που μας προσφέρει αυτή την συνέντευξη. Φίλοι ακροατές, συνομιλούμε με τον κύριο Ιωάννη Μητράκα, ο οποίος είναι άρχονα αγιογράφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, είναι επίσης άρχον πρωτοσπαθάριος του οίκου των Κομνηνών της Μαδρίτης, θα πούμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό. Να πούμε ότι ο κύριος Μητράκας είναι ζωγράφος, είναι αγιογράφος και ήταν από τους πρώτους άντρες κοινωνικούς λειτουργούς της Ελλάδος. Έχει μια μεγάλη ιστορία στην τέχνη στην Ελλάδα μας και είναι πανέμορφο, πιστεύω, οι άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει, που έχουν εμπνευστεί από τη ζωή και από πολλά πράγματα μέσα από αυτήν. Τα έχουν πάρει, τα έχουν με τρυφερό τρόπο δώσει σε όλους εμάς να χαιρόμαστε, να τα χαιρόμαστε, και αυτό είναι η τέχνη, να μας ψυχαγωγεί και να μας χαροποιεί. Αξίζει λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να τους θυμόμαστε, να τους φέρνουμε κοντά μας και να τους παρουσιάζουμε. Τώρα σήμερα έχω μεγάλη χαρά που παρουσιάζουμε τον κύριο Μητράκα από τη Ραδιοπαραμυθία. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια και ταυτόχρονα ευχαριστώ και τους ακροατές σας. Κύριε Μητράκα, να πάμε καταρχάς στο ξεκίνημά σας όταν ήσασταν νέος και όπως μας είπατε ξεκινήσατε να σπουδάσετε κοινωνικός λειτουργός, έτσι. Πώς ξεκίνησε αυτό, πώς σας... και μάλιστα από τους πρώτους, τότε είχε πρωτοδημιουργηθεί η σχολή. Ναι, ήταν η αδερφή μου στη σχολή της ΧΕΝ υποψήφια και ταυτόχρονα στη σχολή της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων, η οποία μόλις είχε νεοειδωρηθεί. Και πέρασε και στις δύο σχολές και προτίμησε τη σχολή της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων και εκεί μου είπε ότι θα πάρουν και άνδρες. Οπότε κατέβηκα και εγώ, έδωσα εξετάσεις, μπήκα τρίτος στη σειρά. Και είμαστε τέσσερις άνδρες στο ξεκίνημα. Ήμουν εγώ, ήταν ο Μασλατζίδης ο Νίκος από τα Γιάννενα, ο Πετρόπουλος ο Φώτης ήταν από την Πελοπόννησο, ο Αδαμόπουλος ο Σπύρος επίσης από την Πελοπόννησο. Οι τέσσερις πρώτοι στο ξεκίνημα της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων, επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Και η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων είχε... ξεκίνησε με το σκεπτικό ότι λόγω του ότι προστάτευε τους ανήλικους με παραβατική συμπεριφορά, εκεί θα χρειαζόταν οπωσδήποτε ένας άνδρας να τους βοηθήσει. Σωστά. Και διότι η προσφορά μιας κοινωνικής λειτουργού θα μπορούσε να είναι ελλιπής ή να είναι πολύ μικρότερη από ότι ένας ανδρός. Σωστά. Εν έτη όλα αυτά. Εν έτη 1959 με 60. Μάλιστα. Μεταπολεμικά λοιπόν,
θα λέγαμε. Τότε έκανε τα πρώτα βήματά της η Ελλάδα να γίνει ένας καλός κοινωνικός ιστός, έτσι, να το προσπαθήσουν. Φτώχεια οπωσδήποτε, φαντάζομαι, εκείνο τον καιρό, από ό,τι μας λένε. Οπότε εσείς σπουδάζετε και μόλις τελειώνετε αυτό που σπουδάσατε, ποια ήταν η πρώτη αρχή σας με την εργασία? Δούλεψα σε διάφορα σημεία και το 1966 είναι το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Δημοσίας Αντιλήψεως έκανε ένα διαγωνισμό για να προσλάβει κοινωνικούς λειτουργούς για πολλές υπηρεσίες. Και μεταξύ αυτών ήμουν και υποψήφιος και εγώ, και συμπτωματικά βρέθηκε ένα έγγραφο το οποίο χρησιμοποίησα στη συνέχεια ως δικαιολογητικό για την πρόσληψή μου στη ΔΕΗ, και στο οποίο γράφει: «Βεβαιούμαι ότι ως εμφαίνεται εκ των ανωτέρω παροιμήν τηρουμένων στοιχείων, ο Ιωάννης Μητράκας κατά την διενεργηθήσα την 18-65 διαγωνισμών προσλήψεως κοινωνικών λειτουργών κατετάγει η σειρά επιτυχίας πρώτος». Αιτήσει του χορηγείται κλπ. Μάλιστα, πρώτος όπως λοιπόν. Όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που μπήκα στη σχολή ήθελα σαφώς να είμαι στην πρώτη γραμμή. Δεν το έβαζα κάτω. Όταν βρεθήκατε σε εκείνα τα ορυχεία για τα οποία συζητήσαμε, τι συνέβη, να το εξηγήσουμε αυτό στους ακροατές μας, γιατί ήταν η αρχή μιας πορείας μετά καλλιτεχνικής? Ναι, με το διαγωνισμό αυτό είχα διοριστεί εγώ στο ανοιχτό σοφρονιστικό κατάστημα Οροπού και εκεί είχα γνωρίσει τους λιγνητορίγους του Ολιβερίου, ενώ μεταξύ είχα αραβωνιαστεί. Η αραβωνιαστικιά μου και στη συνέχεια η σύζυγός μου ήταν διορισμένη στο Ολιβέρι, οπότε έδωσα εξετάσεις στη ΔΕΗ, μπήκα και εκεί πρώτος και τοποθετήθηκα στο Ολιβέρι, διότι είχαν αξιώσει οι λιγνητορίγοι να έχουν ένα κοινωνικό λειτουργό στη δουλειά τους, στα προβλήματά τους, που να μπορεί να κατέβει στα υπόγεια, διότι υπήρχε αντίληψη πως εάν κατέβει στα υπόγεια μία γυναίκα, οπωσδήποτε θα έχουν ένα ατύχημα και μάλιστα φοβερά τραγικό, φοβερά μεγάλο. Οπότε ήταν ό,τι πρέπει. Οπότε βρέθηκα στο Αλιβέρι. Μάλιστα. Εκεί δηλαδή οι άνθρωποι έβγαζαν μεταλλορύχοι έβγαζαν... Ναι, οι μεταλλορύχοι βγάζαν το λιγνίτι, ο οποίος ήταν η καύσιμη ύλη του εργοστασίου, που υπήρχε και υπάρχει μέχρι σήμερα και το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, και ήταν δηλαδή ταυτόχρονα φοβερά έξυπνη η τοποθέτηση αυτή των δημιουργών και των πολιτικών αποφάσεων κλπ. Διότι έβγαινε ο λιγνίτης και καταλωνόταν ταυτόχρονα, χωρίς να χρειάζονται μεταφορές, χωρίς. Πάρα πολύ σημαντικό. Και υπήρχε ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός λιγνητορίχων, οπότε εγώ ασχολούμενος με τα προβλήματά τους, βρέθηκα κάποια στιγμή σε ένα θέαμα φοβερό. Ήταν ένας λιγνητορίχος ο οποίος είχε 3 παιδιά, το πρώτο βαριά καθυστερημένο, το δεύτερο με βαριά ψύχωση και το τρίτο καθυστερημένο και εκείνο, και ο οποίος δούλευε στα υπόγεια και υπήρχε κίνδυνος κάποια στιγμή μέσα στην απελπισία του να τεινάξει όλη τη στοά στον αέρα. Και εισηγήθηκα κατ' επανάληψη στο γραφείο προσωπικού και ταυτόχρονα στο διευθυντή. Όλοι μου δίναν τις υποσχέσεις, ναι, θα το δούμε, θα το τακτοποιήσουμε. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί τώρα, μέσα σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί, οι τεχνικοί, οι εργοδηγοί, οι προϊστάμενοι κλπ. Να έρχεται ένας κοινωνικός λειτουργός και να τους λέει: «Ξέρετε, αυτό είναι το μέγιστο των προβλημάτων και πρέπει να το λύσετε». Επόμενο, ήταν ένα... Το αφήνουν στην άκρη. Να λένε το ναι χωρίς να κάνουν τίποτε. Και κάποια στιγμή, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, εγώ και επειδή αφενός με τον υπερσυναισθηματισμό που με διακρίνει, αφετέρου δε το ότι βλέποντας ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα να μην επιλύεται, σαφώς στη συνέχεια οι ευθύνες θα ήταν όλων γύρω από το θέμα, συν εμού του ιδίου. Χωρίς να το σκεφτώ και χωρίς
και χωρίς να σκεφτώ και τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει, γιατί η έκθεση αυτών των προβλημάτων περαιτέρω έφτανε μέχρι ανάκριση και μέχρι αναφορά και μέχρι διεύθυνση προσωπικού και μέχρι διοικητή και μέχρι απολύσεως. Παρά τα αυτά όμως, χωρίς να σκεφτώ τίποτα, ζωγράφισε τους Άγιους Λιγνητορίχους. Δεν αναφέρθηκα στο συγκεκριμένο άτομο, αλλά αναφέρθηκα σε κάποιον άλλον Λιγνητορίχο, ο οποίος είχε 18 χρόνια μέσα στο Λιγνητορίχιο και γινότανε συμβούλια, παρασυμβούλια, 2 και 3 συμβούλια το χρόνο, χωρίς να τον εντάσσουνε. Την εποχή εκείνη ο κανονισμός έλεγε στον 1,5 χρόνο, δηλαδή στους 18 μήνες, οι νεοπροσληφθέντες κρίνονται από την Επιτροπή του Προσωπικού, συγκεκριμένη επιτροπή, με μηχανικούς και με υπαλλήλους διοικητικούς της Δεύτερης Προσωπικού και εντάσσονται ή απολύονται. Και όταν δεν είχε ενταχθεί κανείς, έπαιρνε μόνο το βασικό μισθό, χωρίς εξαιρέσιμα, χωρίς Κυριακές, χωρίς αργίες, χωρίς επιδόματα, χωρίς. Οπότε εκεί ζωγράψα μία ομίγυρη εργατών μέσα στο Λιγνητορίχιο, στις σκοτεινές στοές, και έγραψα και ένα επίγραμμα. Έχω και αυτή την τρέλα στα έργα μου μέχρι σήμερα να συνοδεύονται από επιγράμματα. Και το επίγραμμα έγραφε 20 χρόνια στα τάρταρα της γης. Και όμως οι κυφήνες των γραφείων δεν τον έχουν εντάξει. Γιατί άραγε? Σας απέλησαν, κύριε Μητράκα, μετά από αυτό. Μην το συζητάτε. Κυριολεκτικά σύριαλ. Αμέσως με κάλεσε ο διευθυντής, πήγα επάνω και του... Αυτό κυκλοφόρησε πριν φτάσουμε στο διευθυντή. Αυτό πώς κυκλοφόρησε, σε αφήσα, σε τι έγινε? Έκανα ακριβώς την τρέλα ότι εγώ είχα ανοίξει ταυτόχρονα και ένα εργαστήρι ζωγραφικής στο Αλιβέρι και αμέσως μπήκαν οι εργάτες μέσα, το είδανε και από στόμα σε στόμα αυτά και ξέρετε κυκλοφορούν σε αστραπία. Σε 0 χρόνο λοιπόν ενημερώθηκε το γραφείο προσωπικό. Ενημερώθηκε διευθύνης, με κάλεσε επάνω και όταν του ανέφερε το διευθυντή το συγκεκριμένο πρόσωπο γυρίζει και μου λέει «Α, γι' αυτό τον μεθύστακα μου λες». Η απάντησή μου ήταν «Κύριε διευθυντά, θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτός είναι μεθύστακας γιατί τον έκανε η ΔΕΗ μεθύστακα, ενώ είναι εξαιρετικός οικογενειάρχης και εξαιρετικός χαρακτήρας». Μάλιστα. Προσέξτε με. Και γυρίζει ο διευθυντής και μου λέει δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτά, αλλά το θέμα θα το δούμε. Και σας πληροφορώ ότι σε 0 χρόνο τακτοποιήθηκε ο συγκεκριμένος εργάτης, ο οποίος, προσέξτε τώρα που σας είπα ότι ήταν άριστος χαρακτήρας, ο άνθρωπος πάντρεψε 4 παιδιά, τα νοικοκύρεψε και πήρε στο τέλος και ένα κοπάδι πρόβατα για να συμβάλλει στην εθνική οικονομία, καλλιεργώντας βέβαια και τα κτήματά του με ελές κλπ. Όντως ήταν. Η επίλυση ενός προβλήματος σε... Πόσο καλό προσέφερε αυτός ο εργάτης ο αδικημένος επί 20 χρόνια. Επί 20 χρόνια. Και αυτό το κατάφερε η τέχνη λοιπόν, έτσι. Αυτό το κατάφερε η τέχνη. Έχει κατάλαβε λοιπόν τη μεγάλη δύναμη της τέχνης. Μάλιστα. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι έκανε και την άλλη βλακεία. Δεν μου φτάνει αυτό. Η ΔΕΗ έχει μία αίθουσα, τη λεγόμενη Πολυθέαμα, στο Ισόγειο, στη Χαλκοκονδύλη, και έκανα μία έκθεση εκεί και μεταξύ των άλλων ήταν και αυτό το έργο. Και με καλεί ο τότε υποδιοικητής ο κύριος Λιμπιεράτος, αλλά πριν από ένα χρόνο ή δύο είχε προηγηθεί μία έκθεση στη ΔΕΗ, των εργαζομένων της ΔΕΗ, και εκεί εγώ πήρα το πρώτο βραβείο. Το οποίο όχι μονάχα μου το προσέφερε ο υποδιοικητής ο Λιμπιεράτος, αλλά ταυτόχρονα γίναμε και πολύ καλοί φίλοι. Μετά την έκθεση λοιπόν με καλεί επάνω στο γραφείο του και μου λέει κανονικά πρέπει να σε απολύσω. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί έχεις δίκιο. Ο εργάτης απέδειξε ότι δεν είναι αλκοολικός, δεν είναι προβληματικός, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο, γιατί αμέσως ζήτησε και έκθεση από τον διευθυντή του το Λιγνητορίχιο και ο οποίος δικαίωσε ο διευθυντής σε μένα και είπε πραγματικά ο Λιγνητορίχος έπαινε για την μεγάλη αδικία που τον βάρινε. Τόσα χρόνια. Και έτσι. Άργησε λοιπόν, αφού μου έδωσε στα τέλη συγχαρητήρια ο υποδιευθυντής
και επαναλαμβάνω, είμαστε έκτοτε πολλοί φίλοι. Αλλά αυτό εντωμεταξύ είχε και ένα άλλο αντίκτυπο. Γράφτηκαν τα έργα, συνέχισαν με τους λιγνητορίους πολύ έντονα και εγώ έγινα γνωστός με διάφορες εκθέσεις με τους λιγνητορίους και μάλιστα και έκθεση στις Νέες Μορφές. Γράφτηκαν λοιπόν πολλά πράγματα και κάποια στιγμή φτάσανε στον Άγιο Ηλιοπόλεως και Θύρων, τον Μητροπολίτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον κύριο Αθανάσιο, ο οποίος ήταν μαθητής του Κόντουγλου, ήταν αγιογράφος του Πατριαρχείου, αλλά επειδή δεν του έβγαινε η δημιουργική εικόνα, αλλά του έβγαινε η αντιγραφική εικόνα, όπως είναι το 95, να μην πω το 99% των αγιογράφων, είναι αντιγραφής. Μάλιστα. Και ζήτημα ένα 3, ένα 5 το πολύ 100% να είναι δημιουργοί. Ναι, ναι. Εγώ εντάσσομαι σε αυτό το μικρό ποσοστό. Οπότε λοιπόν, τι είπε έπεσε στην αντίληψη μέσα από έντυπα που τους στέμνανε από καιρούς και γύρω από τέχνη οι άνθρωποι του εδώ στην Αθήνα και όταν διάβασε το ότι ο Μητράκας είναι ο ζωγράφος που ζωγραφίζει τους Άγιους Λιγνητορίχους, είδε και φωτογραφίες των έργων, ενθουσιάστηκε και κάποια στιγμή βρισκόμαστε με το Καλλιτεχνικό Επιμελητήριο σε ένα συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη και κάποια στιγμή είναι και ο μιλητής, λέει, του Πατριαρχείου. Ήταν πραγματικά αυτός ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης. Και μεταξύ των άλλων, προς το τέλος της ομιλίας του είπε ότι ευτυχώς που υπάρχουν οι πρωτοπόροι στη Βυζαντινή τέχνη και ανέφερε και ονόματα. Μέσα στα 5 ονόματα που ανέφερε ήταν και το δικό μου. Σας πληροφορώ, έγινε επανάσταση στο ακροατήριο. Διότι εμένα δεν με ήξερε κανένας σαν αγιογράφο, ούτε σαν ζωγράφο, ούτε σαν άνθρωπο της τέχνης στην Αθήνα, ούτε. Εγώ ήμουν στην επαρχία, δούλευα στην επαρχία, δούλευα περαιτωδώς, δούλευα για να επιλύω τα προσωπικά μου προβλήματα και ταυτόχρονα οτιδήποτε βάραινε την ψυχή μου και ποτέ δεν είδα το επάγγελμα του ζωγράφου ως επάγγελμα. Πάντα ήταν για μένα ένα λειτουργήμα, πάντα ήταν για μένα ένα χόμπι. Μάλιστα. Οπότε έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Αυτό αμέσως και πάλι εξαπλώθηκε στην Ελλάδα, εξαπλώθηκε στον κόσμο της Εκκλησίας κλπ. Και το πράγμα προχώρησε. Εν τω μεταξύ, την εποχή εκείνη γράφει ο Σκαμπαρδόνης. Σας αναφέρω ένα μικρό απόσπασμα. Δεν ιστορεί ο Μητράκας με τους Ιόνι. Δεν ηθογραφεί με ταρσιόνι. Δεν μεσητεύει, αλλά τίκτη. Είναι ένας ζευγάς, περιβεβλημένος ιερά άμφια. Ένας εργάτης αρχιερεύς, που προεξάρχει των μυστηρίων, των οποίων η εικαστική παρασημαντική εκκινά από τα ορθικά και φτάνει ως το τι υπερμάχο. Ο ασκητισμός συνδυάζεται με τη χαρά της ζωής, η τραγωδία με την πίστη, ο οδυρμός με την ελπίδα, ο θάνατος με την αιώνια αναγέννηση. Η ζωγραφική του Μητράκα δεν είναι απλή τέχνη, αλλά κάτι παραπάνω, με τα λαβιά που εμπεριέχει το σώμα, το αίμα, το λόγο και το φως των Ελλήνων. Νομίζω ότι ο Σκαμπαρδόνης τα είπε όλα. Ο Σκαμπαρδόνης πραγματικά τα είπε όλα και θα θέλαμε να είχαμε αυτό το συγκεκριμένο κείμενο. Πού το βρίσκει κανείς, από ποιο άρθρο του είναι, ή διήγημα. Στην εφημερίδα τα Θεσσαλονίκη και το έχω περασμένο στο πρώτο βιβλίο που έχω εκδώσει. Μάλιστα. Και το έχω εδώ αναχείρας. Πολύ. Και σας διαβάζω και το τελευταίο σημείο που έχει γράψει ο Μητροπολίτης, ο τέος Μητροπολίτης της Ηλιοπόλεως και Θύρων, νυν δεύτερος στη τάξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μητροπόλεως Χαλκιδόνος Κωνσταντινουπόλεως, κύριος Αθανάσιος. Μάλιστα. Αγαπητέ μου Άρχον, πόσο σε επεθύμησα. Δυστυχώς και εγώ τρέχω στα νοσοκομεία, όπως και εσύ.
Σε ευχαριστώ θερμά για την άμεση αποστολή των ανατύπων που μου έστειλες, μερικά των οποίων δεν είχαν ποτέ και εγώ. Δέος με καταλαμβάνει όταν βλέπω το έργο σου, το τόσο πλούσιο θεματικά, συνθετικά, χρωματικά, ευρηματικά, εκτελεστικά, με τόση φινέζα και κομψότητα, με τόση αγαπητική ιδεογραφία, τη μικρογραφική λεπτότητα και ακρίβεια, αλλά και την επιβλητική ρωμαλαιότητα, την βαθύτητα της εικονολογίας και τόσα άλλα, τα οποία σε χάρισε ο Θεός, σε φώτισε, ώστε να σε μια αστήρευτη πηγή, η οποία αναβλύζει είδωρ ζών μέσα στο πολύμορφο και εκφοβιστικό χάος της εποχής μας. Σου στέλνω ένα νέο βιβλίο, σε ασπάζουμε, εν Χαλκιδόνη, 21 Μαΐου 2019, με πολύ αγάπη και ευχές, ο Χαλκιδόνος Αθανάσιος. Τι μπορεί να πει κανείς μετά από αυτά? Νομίζω όμως ότι όλη η πορεία μέχρι εκείνη τη στιγμή που έγραψε αυτό είναι άξια να γίνει αυτή η αναφορά. Εμείς ναι, συγκινηθήκαμε πάντως. Εγώ το λέγω, κυρία Χατζή, ότι αυτή είναι η δικαίωση. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, ο Μητράκας ήρθε να σπάσει το κατεστημένο. Το κατεστημένο δεν σπάει, όσο και να παιδευόμαστε. Παρά τα αυτά όμως ανοίχθηκε ένας άλλος δρόμος, που τόσο ο ιστορικός τέχνης καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Νίκος Ζίας, όσο και ο Μπαρμπούνης καθηγητής του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου, λένε ότι στην ελληνική τέχνη την πρώτη θέση την καταλαμβάνει ο Φώτης ο Κόντουγλου, αυτός ο πανάξιος αγιογράφος, βυζαντινός ζωγράφος, μια μορφή κυριολεκτικά καταπληκτική. Στη συνέχεια βάζουν τον Παναγιώτη Ζωγράφο, ο οποίος ζωγράφησε τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, mm-hmm. Και στη συνέχεια την τρίτη θέση ο Ζίας τη δίδει σε μένα. Το σημαντικό. Ίδιο περίπου κάνει και ο Βαρβούνης, ο οποίος λέει πρώτος στη σειρά είναι ο Κόντογλου, δεύτερος είναι ο Ράλης ο Κοψίδης και η τρίτη θέση είναι σε μένα, διότι εμείς λέει είμαστε αυτοί που συνεχίζουμε τη βυζαντινή τέχνη δημιουργικά, χωρίς να την αποκόπτουμε από τις ρίζες της. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Με απόλυτο σέβας, με απόλυτη ταπεινοφροσύνη, παίρνουμε όλα τα στοιχεία του παρελθόντος και δημιουργούμε το παρόν, το βυζαντινό παρόν, το οποίο στους μεταγενέστερους, όταν ανοίξουν την εποχή μας, θα πούνε, ξέρεις, άφησε τους όλους αυτούς, είναι αντιγραφής. Αντίγραφο, ξέρετε τι σημαίνει, αντιγράφουμε άλλες εποχές και όχι τη δική μας. Και μόνον εμείς οι τρεις είμαστε αυτοί οι οποίοι είμαστε στη σειρά που δίνουμε το σημερινό φως, τη σημερινή πραγματικότητα της τέχνης. Εγώ δεν θα πω μόνο εμείς οι τρεις, είναι και άλλοι, κάποιες δεκάδες, δεν νομίζω ότι θα είναι παραπάνω. Αλλά υπάρχει και μία μικρή λεπτομέρεια, ότι οι νοτιολαδίτες αγιογράφοι έχουν πάρει την αρχαία ελληνική ενδυματολογία, την οποία έχουν συνδυάσει με τη βυζαντινή, και αυτό τους δίνει την ευχαίρεια να είναι και παραγωγική στην εργασία τους κλπ. Εγώ αντίστροφα έκανα και πάλι μία κατάδυση στο πολιτιστικό μας παρελθόν, στη βυζαντινή μας τέχνη, την οποία εγώ προσωπικά την ονομάζω βυζαντινή αυτοκράτηρα των τεχνών, σε παγκόσμιο επίπεδο. Κυριολεκτικά είναι αυτοκράτηρα. Τα στοιχεία λοιπόν που έχω πάρει εγώ δεν είναι η αρχαία ελληνική ενδυματολογία, αλλά είναι κάτι άλλο. Έχω πάρει στοιχεία από την βυζαντινή κεντητική των ιερών αμφίων των Μητροπολιτών μας, ακόμη και του ίδιου του Πατριάρχη, και ταυτόχρονα τα βυζαντινά κεντίδια των μανάδων μας, των μητέρων μας, που χρόνια και χρόνια ετοίμαζαν την πρίκα των θυχατέρων τους, κεντώντας με εκείνη τη βυζαντινή τεχνική
αριστουργήματα τα οποία κάποια στιγμή η Ελλάδα θα έπρεπε να συμμαζέψει αυτό το πλούτο και να δημιουργήσει μουσεία βυζαντινής κεντητικής και χρυσοκεντητικής αλλά και κεντητικής. Νομίζω πως είναι πράγματα τα οποία οδηγούν σε μια άλλη διάσταση και άλλη διάταξη των πραγμάτων. Δηλαδή, λοιπόν, το κέντημα, κύριε Μητράκα, λέτε ότι το κέντημα βυζαντινό, βυζαντινής και δυτικής μας είπατε, γιατί αυτό... Ναι, ναι, βυζαντινή και δυτική, βέβαια. Γιατί βυζαντινή, δηλαδή προέρχεται από εκεί. Είναι άλλο είδος αυτό η βυζαντινή και δυτική. Την ξέρουμε από τις Εβραίδες. Οι Εβραίδες δεν είναι τουρκικό κέντημα. Είναι το κέντημα των βυζαντινών γιαγιάδων μας. Επειδή εμείς λίγο-λίγο ξεφύγαμε και πήγαμε προς τη δυτική ενδυματολογία, αφήσαμε την ενδυματολογία τη βυζαντινή και το βυζαντινό και το γιαγιά μας το κρατήσανε οι μουσουλμάνες και το κάνανε μαντήλι. Μάλιστα. Μαντήλα για να τη φοράνε παντού. Μάλιστα. Και εμείς το κέντημα το συνεχίσαμε βέβαια, αλλά όχι ως βυζαντινό, αυτό θέλετε να πείτε. Ναι. Βέβαια τώρα έχει σταματήσει. Καλά τώρα, ναι, εντάξει. Γιατί θυμόμαστε όλοι τα κάδρα που στόλιζαν τους τοίχους. Στη δική μας γενιά, μπράβο, να σου πω και ένα άλλο μυστικό, το οποίο μου τις έκλεισες και το θυμήθηκα. Η μάνα μου είχε ένα βυζαντινό κεντίδι τον Ορφέα. Ένα νέο γοητευτικό ωραίο που καθόταν πάνω σε ένα βράχο και έπαιζε τη λύρα του. Και εγώ μικρό παιδί τη ρωτούσα, μάνα ποιος είναι αυτός, πρόσεξε η Σοφία της μάνας. Παιδί μου, ένας παππούς μας. Ο Ορφέας δεν ήταν ξένος, δεν ήταν άγνωστος, κυρία Χατζή, ήταν ο παππούς μας. Ήταν ο παππούς μας, ναι, ήταν. Και σας λέω τώρα η παγκόσμια συναυλία του Ορφέα. Είναι το κυριότερο, είναι το κορυφαίο έργο του Μητράκα, όπως έγραψε ο Φαρόντος, και ως κορυφαίο έργο οδηγεί την ελληνική τέχνη στις κορυφές της παγκόσμιας τέχνης. Ζωγραφίσατε... Για το έργο δε αυτό ένας βούργαρος ιστορικός τέχνης είπε «Συγκαταλέγεται μεταξύ των καλυτέρων έργων του κόσμου». Το έργο αυτό, επειδή είναι τρίπτυχο, ανάλογα με την τοποθέτηση των έργων, μεταλλάσσεται η θεματογραφία και φτάνει στις 12 μεταλλάξεις. Που σημαίνει ένα έργο κορυφαίο παγκοσμίου βεληνικού, στο οποίο κοιμάται στο χώρο του ζωγράφου και η Ελλάδα κοιμάται τον ύπνο του πολιτισμού το δικό της. Ναι, απλά μιλάμε αορίστως περί του σημερινού πολιτισμού. Αορίστως μιλάμε, ενώ μιλούν έτσι οι δήμονες. Έτσι, έτσι. Χαιρόμαστε που μας τα λέτε όλα αυτά και τα γνωρίζουμε κι εμείς, γιατί κι εμείς αυτόν τον ύπνο έχουμε πέσει, εφόσον είμαστε μέλη της κοινωνίας της ελληνικής. Άρα ζωγραφίσατε τον Ορφέα, κύριε Μητράκα, που ίσως προέρχεται η έμπνευση από τα παιδικά σας χρόνια, έτσι. Είναι αυτό με τη μητέρα. Ναι, ναι. Είναι ο παππούς μου. Ήταν ο παππούς σας, ναι. Να πω και κάτι άλλο. Εσείς πάρτε το όπως θέλετε. Ο Ορφέας είναι γιος της Καλλιόπης, της μεγάλης μουσας της επικής ποίησης. Ο Μητράκας είναι γιος της Καλλιόπης, της μεγάλης αρχόντισσας, η οποία ήταν η προστάτηδα όλων των γυναικών που είχαν προβλήματα στο χωριό. Γιος της Καλλιόπης ο Ορφέας, της μεγάλης μούσας, γιος της Καλλιόπης ο Μητράκας, και συμπληρώνω, ο Νικηφόρος ο Βρετάκος σε μία έκθεση που μου κάνουν στη Σπάρτη και η κυρία Χρόνη, η οποία στη συνέχεια είχε γίνει διευθύντρια στο Μουσείο της Σπάρτης, μου έφερε ένα βράδυ τον Νικηφόρο Βρετάκο, καθίσαμε πλάι-πλάι, μας άφησε η κυρία Γεωργία Χρόνη Κακούρου και έβλεπε την έκθεση για να κουβεντιάσουμε οι δυο μας. Και εμείς κουβεντιάσαμε βέβαια και κάποια στιγμή μου λέει ο Νικηφόρος, Γιάννη, να ξέρεις ότι εγώ είμαι ο μυριωστός απόγονος του μεγάλου αρχαίου ποιητή Τυρταίου, γι' αυτό έγινα ποιητής.
Προσέξτε μου, ο Μυριωστός Απόγονος. Του Τριτέου. Και στη συνέχεια, και εσύ πρέπει να ξέρεις ότι είσαι ο Μυριωστός Απόγονος του Ορφέα, γι' αυτό έγινε ζωγράφος. Μάλιστα. Δηλαδή πώς δένονται διαχρονικά ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και ο τωρινός πολιτισμός. Έτσι. Και εδώ βάζω τη σφραγίδα του Γιάννη του Κολοκοτρώνη, του ιστορικού τέχνης καθηγητή Πανεπιστημίου, ο οποίος λέει ότι ο Μητράκας με την κάθε κίνηση του πινέλου του μεταφέρει 5.000 χρόνια πολιτισμού στο έργο του. Αυτό έτσι είναι επιβεβαίωση τον όσον είπε ο Βρετάκος και όλης αυτής της μακράς διαδρομής, πώς συνδέεται η αρχαία ελληνική τέχνη με τη σημερινή τέχνη, όταν όμως η τέχνη είναι η δημιουργία και γίνεται ανιδιωτελώς στο βωμό του θυσιαστηρίου της τέχνης που καλείται να δημιουργήσει ο ζωγράφος ως λειτουργός της ελληνικής τέχνης. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ρίζες, κύριε Μητράκα, δηλαδή. Ακριβώς. Δεν είναι ότι φυτρώσαμε ξαφνικά. Τι μου κάνεις, τώρα μου βάλες φωτιά στον εγκέφαλο. Το Υπουργείο Πολιτισμού της Βουλγαρίας μου έκανε δύο εκθέσεις. Μάλιστα. Στην πρώτη έκθεση λοιπόν, αφού με κάλεσε ο ιστορικός τέχνης που είχαμε πει προηγουμένως στο συμπέρασμα που είχε καταλήξει ότι ο Ορφέας, η Παγκόσμια Συναυλία συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων έργων του κόσμου. Ναι. Και στη συνέχεια ο καυγάς μας συνεχίστηκε. Μία σκηνοθέτης, η Μάγια η Μπαφτσάροβα, μου ήρθε το όνομά της, φοβήθηκα πως θα το ξέχασα. Γυρίζει και μου λέει, κύριε Μητράκα, για πέστε μας, οι γονείς σας είναι από την Βουλγαρία, από την Ανατολική Ρωμιλία, τη Βόρεια Θράκη. Ναι. Και εσείς δραστηριοποιήστε κάτω. Ποια από τις δυο πατρίδες αγαπάτε? Μάλιστα. Έπαθα κενό εγκεφάλου. Κυριολεκτικά κατέβηκε μια άσπρη οθόνη. Και καταλαβαίνετε τώρα σε μία επίσημη ομίγυρη να δέχεται κανείς τέτοια ερώτηση, τέτοιο βομβαρδισμό εγκεφαλικό. Στη Βουλγαρία ίσως τώρα, έτσι. Νιώθω το κεφάλι μου να αστραποβολάει και της απαντώ, μα σαφώς και τις δύο, διότι εδώ είναι οι ρίζες μου. Χωρίς τις ρίζες δεν θα μπορούσα να βλαστήσω εγώ, να ανθίσω και να καρπίσω και να ευωδιάζω στην Ελλάδα. Θαυμάσια. Πιστεύω τους ικανοποίησε. Τους ικανοποίησε, ναι, η απάντηση. Δεν αρνούμε τις ρίζες μου, ναι. Αλλά στην Ελλάδα εγώ δοξάζομαι. Η Ανατολική Ρωμιλία, εδώ που τα λέμε όμως, έχει ρίζες, έτσι, Έλληνες, τι να πούμε. Ναι, ναι, η αρχαία Θράκη. Είναι η αρχαία Θράκη, η οποία ήταν χωρισμένη στο... Η νότια ήταν το κομμάτι που λεγόταν Μακεδονία. Εξού και οι Μακεδόνες αυτοκράτορες, οι οποίοι ενώ ήταν από μία πόλη της Αντριανούπολης, τη Χαριούπολη, επωνομάστηκαν Μακεδόνες, γιατί ήταν το θέμα της Μακεδονίας. Η περιοχή λεγόταν Μακεδονία, ενώ το βόρειο κομμάτι λεγόταν Ανατολική Ρωμιλία ή Θράκη. Μάλιστα. Αλλά βέβαια εκείνη την ώρα δώσατε την καλύτερη απάντηση χωρίς να εμπλέξετε ούτε πολιτικά ούτε γεωλογικά τίποτα. Ναι, κυριολεκτικά, έτσι. Έτσι έπρεπε να απαντήσετε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα και κάτι πριν τελειώσουμε. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη. Είναι πολλά αυτά που θα ήθελα να ρωτήσω. Όταν ζωγραφίζατε, και όταν το ζωγραφίζετε τώρα, αλλά έτσι όταν ξεκίνησατε αυτά τα αριστουργήματά σας, την ώρα που ξεκινάτε ένα έργο, έτσι, και συνεχίζετε να το υλοποιείτε αυτό που έχετε στο μυαλό σας, στην ψυχή σας, μπορεί να πάει κάπου αλλού, να στραφεί κάπου αλλού που δεν το ξέρετε, περιμένετε. Έκανα πώς περί τα 12 χρόνια στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών, όταν ήρθα από το Αλιβέρι, από την Εύβοια, και εκεί ένωσα πολλά κονταροχτυπήματα. Μου λέγανε πολλές φορές ότι η βυζαντινή τέχνη, ό,τι είχε να δώσει το έδωσε, τώρα πλέον είναι μια νεκρή τέχνη. Στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι μουσιακή τέχνη. Μάλιστα.
Γύριζα εγώ στο εργαστήρι, γύριζα στο σπίτι μου με μύριους προβληματισμούς, γύριζα από εδώ, γύριζα από εκεί, έπιανα πάλι τα πινέλα μου, πάλι κατέληγα στη βυζαντινή τέχνη. Σας πήγαινε από μόνο του έτσι το χέρι. Με πήγαινε ναι, από μόνο τι λέτε, του. Και τι λέτε. Ένα δεύτερο κομμάτι στο οποίο είχαμε πόλεμο πάρα πολύ μεγάλο ήταν το πρόβλημα του καμπαλέτου. Όλοι λέγανε μα κάθεσαι μπροστά στο καμπαλέτο, τι θα ζωγραφίσεις. Το μεγάλο πρόβλημα. Εγώ έκανα την επανάστασή μου και τους έλεγα ρε παιδιά για όνομα του Θεού και της Παναγιάς. Αυτό που λέτε είναι το πιο τρελό πράγμα που έχω ακούσει στη ζωή μου. Εμένα το κεφάλι μου είναι φορτωμένο τόσο πολύ που λέω αμάν πότε θα κάτσω στο καμπαλέτο να ξεφορτώσω το κεφάλι μου. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνετε. Έτσι γεννάει ο άνθρωπος. Αν θα δείτε στο εργαστήρι θα δείτε 2-3 μικρά εργάκια με γουρλωμένα τα μάτια που λες και αυτοί οι άνθρωποι διαπερνούν όχι έναν, χιλιάδες ανθρώπους με το βλέμμα τους. Τους διαπερνούν όλους και τους περνάν από ιερή εξέταση. Τους ακτινογραφούνε. Ξέρετε πότε γίνανε. Όταν έκανα με αυτεπιστασία που ήμουν και μηχανικός και εργοδηγός και οδηγός και σομπατζής και κτίστης και τα πάντα. Έκανα το σπίτι μου το οποίο είχα πάρει σχεδόν μισοπεθαμένο και το ανέστησε και έχει γίνει τώρα ομορφαίνει όλη τη γειτονιά εδώ στο τέρμα της Σίνα στο 3 της Δαφνομήλη. Τις ώρες που φεύγαν οι εργάτες εγώ για να αποφορτιστώ από όλη αυτή την ψυχολογική καταπίεση το να ορίζεις 13 Αλβανούς με αγραμμάτους με την τρέλα του καθενός. Άρπαζα τα πινέλα με λερωμένα χέρια και ζωγράφιζα. Και ζωγραφίστηκαν 3-4 εργάκια. Το καταλαβαίνετε πότε ζωγραφίζει ο μητράκας. Έτσι. Και χαιρόμαστε. Να ξεφορτώσει το βάσανο της κεφαλής του, το οποίο βάσανο δεν είναι ενδογενές, αλλά είναι εξωγενές, από εξωτερικούς παράγοντες δημιουργούνται όλα αυτά και υποχρεωτικά για να μπορέσει να τα βγάλει δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνον αυτή. Αυτό που σας είχε πει ο Νικηφόρος Βρετάκος όταν συναντηθήκατε ότι είστε ας πούμε ο μυριωστός απόγονος του Ορφέα πόσο λειτουργήσε μέσα σας στη ζωή σας, δηλαδή ότι μέσα από δηλαδή, ο ένας μετά τον άλλον είμαστε, τι ευθύνη έχω εγώ γι' αυτό ας πούμε. Ναι, η λεπτομέρεια είναι ότι δεν συνειδητοποιούμε την ευθύνη μας κυρία Χατζή. Μάλιστα. Εγώ την ευθύνη μου τη συνειδητοποίησα 10χρονο παιδί. Με βαριά οστεομελίτιδα στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, επειδή οι ασθενείς με θέλανε για τα θελήματά τους, εγώ κρυβόμουν κάτω από την κοβέρτα και ζωγράφιζα. Ζωγράφιζα, ζωγράφιζα, ζωγράφιζα. Και ξέρετε τι γινότανε. Επειδή πάντα είχα ένα μολύβι 2 εκατοστών για να το έχω στην τσέπη και να το κρατώ κιόλας για να μην μου τρυπάει την τσέπη. Και για γραφική ύλη, για χαρτί, χρησιμοποίησα, τι λέτε, παρακολουθούσα κάτω από την κουβέρτα με μία τρύπα που είχα και τη γύριζα γύρω-γύρω για να βλέπω τα γιγνώμενα του δωματίου, των ασθενών, όταν κάποιος πετούσε το πακέτο από τα τσιγάρα για το ότι δεν είχε χρήματα να πάρει το επόμενο πακέτο και πετούσε το αδειονό με άχθη, πεταγόμουν εγώ επάνω, άρπαζα το πακέτο, το έκανα κομμάτια, κυριολεκτικά κομμάτια, να βγάλω όλα τα αποθυμένα μου και κρατούσα το κάτω χαρτονάκι από το πακέτο των τσιγάρων. Αυτά ήταν ολόκληρο μάτσο και σε αυτά επάνω ζωγράφιζα συνεχώς και ακαταπαύστος. Ζωγράφιζα από τη στιγμή που θα ξυπνούσα μέχρι τη στιγμή που θα ξανακοιμόμουν. Όλες τις ώρες, όλες τις ημέρες, Σάββατο, Κυριακή και όλη τη βδομάδα και τις γιορτές και τα πάντα. Αυτό μου έγινε συνήθεια, μου έγινε δεύτερος εαυτός και συνεχίστηκε μια ζωή ολόκληρη. Μέχρι και σήμερα, αν θα έρθετε και δείτε το έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, σαφώς θα προβληματιστείτε πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό το έργο. Μα αυτό το έργο έγινε για το ότι ποτέ ο ζωγράφος δεν ζωγράφιζε επαγγελματικά, δηλαδή ζωγραφίζω αυτό για να πουλήσω και θα το πουλήσω τόσο και θα πάρω τόσα και θα κάνω αυτό και θα κάνω και ένα άλλο. Όχι, ο ζωγράφος ζωγραφίζει για να βγάλει
όλο αυτό το πνευματικό πλούτο που έχει μέσα στην ψυχή του κρυμμένο διαχρονικά. Ο Σμυριωστός απόγονος του Ορφέα, από τον Ορφέα, από την Ορφική Θράκη μέχρι το Βυζάντιο, το δικό μας Βυζάντιο, μέχρι το τώρα που εγώ είδα να γκρεμίζουν την Παναγιά μας, να γκρεμίζουν την αυτοκράτηρά μας, τον αυτοκράτορα και μία δεύτερη αυτοκρατόρισα στην Αγία Σοφιά οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή, για να δείξουν τι να δείξουν. Δεν έχουν κάτι εφάμιλο να πούνε, ξέρετε, γκρεμίσαμε μεν όλο αυτό τον πολιτισμό, όλο αυτό το χρυσάφι που είχε αυτός, κυριολεκτικά χρυσάφι και πραγματικά, αλλά και ταυτόχρονα πολιτιστικά και πολιτισμικά, και κάναμε κάτι άλλο. Δεν κάναν κάτι άλλο, δεν έχουν να προβάλλουν τίποτα. Έτσι. Από το Βυζάντιο λοιπόν μέχρι το τώρα, εγώ είμαι υποχρεωμένος διαχρονικά να καταγράψω τα πάντα. Και να σας πω και το τι έκανα. Έκανα και τη σταύρωση των Ελλήνων από το δου νου του. Μάλιστα. Και έκανα τα τελευταία μου έργα, είναι ο κορονοϊός. Δηλαδή, ο ζωγράφος είναι υποχρεωμένος να καταγράψει την εποχή του. Όταν το είπα στο γιο μου, ο οποίος είναι νομικός, γυρίζει και μου λέει, έλα ρε πατέρα, τον κορονοϊό θα ζωγραφίσεις. Είναι τόσα και τόσα θέματα ευχάριστα. Εγώ δεν μίλησα, σταματήσαμε εκεί την κουβέντα και όταν ορίμασε πλέον μέσα στην κλεισούρα, μέσα στο μεγάλο ταξίδι που κάνω επί 3 μήνες από το μπαλκόνι στο σαλόνι και από το σαλόνι στο μπαλκόνι και ζωγράφισα και το μπαλκόνι, επειδή μέσα τα έργα ξεκινάνε από το περβάζι του πατώματος και φτάνουν μέχρι το περβάζι του ταβανιού και δεν είχα χώρο να ζωγραφίσω, ζωγράφιζα τους στίχους του μπαλκονιού. Νομίζω ότι ήταν πολύ δημιουργικό όλο αυτό, σε αντίθεση με όλους εμάς. Κύριε Μητράκα, δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος μας εδώ. Όλη την εκπομπή την αφιερώσαμε σε εσάς με πάρα πολύ ενθουσιασμό και μας έχετε κάνει να χαμογελάμε εδώ στο στούντιο. Σας ευχαριστούμε γιατί η έμπνευσή σας μας γέμισε χαρά. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Θα σας περιμένω στο εργαστήρι. Ιωάννης Μητράκας, μεγάλος ζωγράφος, μεγάλη και τιμή που μας έκανε. Ευχαριστούμε για τα πολύ καλά σας λόγια, φίλοι μας, και τις ευχές σας προς τον κύριο Μητράκα. Από το Βαγγέλη Σφακιανάκη, τη Φίβη την Κωνσταντέλου και εμένα, πολλές ευχές, να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.